Φίλες και φίλοι του καναλιού μας, του κόσμου, χαίρετε. Είναι παραμονή Χριστουγέννων 2021. Αυτό είναι ένα βίντεο που έχει γυριστεί λίγες μέρες πριν, το οποίο θα ανέβει στο κανάλι, ανεβαίνει τώρα εφόσον το βλέπετε, παραμονή Χριστουγέννων και θα παραμείνει στο κανάλι ως το εορταστικό βίντεό μας για τα Χριστούγεννα του 2021. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, youtuber, συγγραφέας. Εάν δεν με γνωρίζετε και βλέπετε για πρώτη φορά αυτό το βίντεο, ας σας το έχει πετάξει πουθενά ως προτινόμενο το YouTube. Και εδώ στο κανάλι μας στο YouTube φτιάχνουμε βίντεο ψυχοεκπαίδευσης και άλλα τεινά βίντεο. Φτάσαμε στα Χριστούγεννα του 2021. Φίλες και φίλοι, πόσα πολλά έχουμε περάσει μαζί σε αυτό το κανάλι. Φτιάξτε κάτι ζεστό να πιείτε. Εδώ πίνω ένα ζεστό τσάι, ίσως θα θέλετε να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα ή κάτι άλλο. Για να μιλήσουμε μαζί για το πώς αντιμετωπίζουμε, πώς βιώνουμε και αυτές τις γιορτές, αλλά και τις γιορτές γενικότερα, και να είναι και αυτό το βίντεο μια ευκαιρία για να εκφράσουμε τις ευχές μας στα σχόλια ανάμεταξύ μας, τις πραγματικές αγαπητικές μας ευχές, γιατί εδώ στο κανάλι μας είμαστε μια αγαπητική κοινότητα που προσπαθούμε με αγάπη μεταξύ μας να εξελιχθούμε, να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να εξελισσόμαστε όλοι προς το καλύτερο. Τι δεν έχουμε περάσει στο κανάλι αυτό? Έτσι εντελώς τώρα πολύ πρόχειρα μου έρχονται στο μυαλό τα περσινά Χριστούγεννα, wow, τα οποία ήταν εν μέσω καραντίνας, τα Χριστούγεννα του 2020, τα οποία τα περάσαμε μαζί με live πέρσι. Εγώ ήμουνα μόνη μου στην Κωνσταντινούπολη. Τότε που ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, δεν σας το έλεγα ότι ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, το έχω πει εκ των υστέρων. Εσείς ήσασταν ο καθένας στο σπίτι του και στην περιοχή που καραντινιαζόταν και περάσαμε έτσι ένα ιδιαίτερο βράδυ παραμονής των Χριστουγέννων. Μπορείτε να πάτε στα lives που έχουμε εδώ στο κανάλι, είναι νομίζω στα έκτακτα vlogs στο playlist. Μπορεί να δει κάποιος το live της παραμονής το Χριστουγέννων το 2020, πρέπει να διάρκεσε και 2 ώρες νομίζω, και που όλοι κλεισμένοι ο καθένας στο δικό του μετερίζει, στο δικό του σημείο που έκανε η καραντίνα, περάσαμε μαζί διαδικτυακά την παραμονή των Χριστουγέννων του 2020, καθώς και την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2021. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα έχουμε live. Ευτυχώς είναι αρκετά καλύτερη η συνθήκη κοινωνική και η συνθήκη της δημόσιας υγείας. Δεν έχουμε ξεφύγει ακόμη από την ταλαιπωρία της πανδημίας, όμως είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο, δεδομένου του ότι δεν έχουμε καραντίνες, δεδομένου του ότι μπορούμε πλέον να ταξιδεύουμε. Και πάλι με περιορισμούς, πάλι με τη χρήση των προστατευτικών μέσων κλπ. Όμως είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση από ό,τι ήταν πέρσι τέτοια εποχή. Έχει περάσει ένας χρόνος από πέρσι, Τι δεν έχουμε βιώσει αυτό το χρόνο όλοι μας, τι δεν έχουμε μάθει, τι δεν έχουμε ανακαλύψει για εμάς και τον κόσμο γύρω μας, και πόσα άλλα δεν θα μάθουμε από εδώ και πέρα. Θα κάνω έτσι μια προσωπική αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε. Θα βάλω μέσα και κάποιες έτσι κουβέντες και πληροφορίες ευχάριστες που έχω ακούσει με κάποιους από εσάς που επικοινωνώ με διάφορες οδούς, ίσως μέσα από email ή μέσα από ένα μήνυμα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Μου έγραφε μια φίλη προημερών, τώρα να το βρω να το διαβάσω, ήταν πολύ ωραίο, θα πω ποια είναι, θα το διαβάσω όμως ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγραψε. Λέει, πέρσι λέει είχαμε κάνει ρεβεγιόν live στο κανάλι, φέτος θα είναι πολύ πολύ πιο ωραία,
με ανθρώπους δίπλα μας και να ξεκουραστούμε κιόλας όλοι. Και η φίλη αυτή πέρσι είχε κάνει live και αυτή μαζί με τόσοι, πόσοι είμαστε, 800-600 χιλιάτομα, όπως είμαστε πέρσι που κάναμε live στο κανάλι. Φέτος όμως έχει αλλάξει με τέτοιο τρόπο η ζωή της. Όχι, δεν έχει βρει άνδρα ή δεν έχει βρει γυναίκα. Απολαμβάνει τη μοναχικότητα της, αλλά έχει εξελίξει τον τρόπο που ζει, ώστε να έχει ανθρώπους με τους οποίους να μπορεί να κάνει από κοντά και ζωντανά παραμονή. Και η φίλη αυτή μου έλεγε ότι έχει καταφέρει να επιτύχει αυτό που την είχα συμβουλεύσει και εγώ όταν μου είχε στείλει την ιστορία της κάποτε να κάνει, να φύγει από την οικογενειακή πολυκατοικία, να πάει να μείνει κάπου μόνη της, εν ανάγκη να ενοικιάσει, παρόλο που έχει δικό της σπίτι, για να μείνει κάπου μόνη της, προκειμένου να φύγει από την τοξικότητα μιας οικογενειακής πολυκατοικίας που την έχουμε αναλύσει πολλές φορές στα βίντεό μας. Και μου έγραφε ότι είμαι σε ένα μικρό σπίτι το οποίο νοικιάζω και το οποίο μου ανήκει και είμαι πολύ πιο ελεύθερη παρά σε εκείνο το μεγάλο σπίτι που μου έχει δώσει η οικογένειά μου και σκέφτομαι, λέει, πολλές φορές αυτό που λες και εσύ και λέω κάθε μέρα με χαρά αυτό που είπες, καλύτερα σε μια τρύπα και ελεύθερη και ήρεμη παρά σε ένα μεγάλο σπίτι με τοξικούς συγγενείς και γείτονες πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Θέλω να συγχαρώ τη φίλη και από αυτό το vlog και από αυτό το βίντεο για την επιτυχία της που κατάφερε να πάρει στα χέρια της τη ζωή της και να φτιάξει τη δική της ελευθερία, καθώς και να ευχηθώ και σε όλους όσοι προσπαθούμε να απελευθερωθούμε να καταφέρουμε να το επιτύχουμε αυτό. Η ελευθερία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η οποία συμβάλλει τα μάλα στην ευεξία και την ψυχική υγεία και ισορροπία του ανθρώπου. Η ελευθερία του πνεύματος, της ψυχής, των συναισθημάτων. Και η δουλειά που κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι μας, η ψυχοεκπαιδευτική δουλειά, στοχεύει σε αυτό, στην απελευθέρωσή μας από κοινωνικά στερεότυπα, από προκαταλήψεις, από φόβους, από φοβίες, από οτιδήποτε μας περιορίζει από το να γευτούμε την ανθρώπινη μας ελευθερία, να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας και να τις τιμήσουμε αναλόγως, να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τα όρια μας και να τα θέσουμε τα όρια μας προκειμένου να προστατεύσουμε τον πολύτιμο εαυτό μας ο καθένας και τους πολύτιμους άλλους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα Χριστούγεννα ή τι νόημα μπορεί να δώσουμε σε αυτή την εορτή των Χριστουγέννων. Ξέρετε ότι στη λειτουργία συμμετοχή διαβάζουμε κάθε Δευτέρα ένα βιβλίο ψυχοεκπαιδευτικό και το βιβλίο το οποίο διαβάζουμε αυτή την περίοδο είναι το βιβλίο «Όρια ζωής». Το έχω εδώ πέρα, ένα βιβλίο το οποίο μου το έχει κάνει δώρο εμένα η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου και ξεκίνησα να το διαβάζω στη συμμετοχή χωρίς να το έχω διαβάσει προηγουμένως και έχουμε μπλέξει με ένα βιβλίο το οποίο έχει τρομερές θρησκευτικές αναφορές. Και κάθε φορά που το διαβάζω μπαίνω στη διαδικασία να πρέπει να υπενθυμίζω ότι αυτές οι θρησκευτικές αναφορές που βρίσκονται μέσα στο βιβλίο δεν αποτελούν δίδαγμα της ψυχολογίας, δεν αποτελούν αρχή της ψυχολογίας και μπορεί ο καθένας να τις εκλάβει με βάση το δικό του σκεπτικό, με βάση του αν κάποιος είναι θρήσκος ή άθρησκος, αν κάποιος είναι χριστιανός ή δεν είναι, αν έχει ένα άλλο θρήσκευμα, αν είναι ένθεος ή άθεος κλπ. Και αναφερόμαστε συχνά στις ανθρωπιστικές αξίες, τις οποίες προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε και μέσα από αυτό το κανάλι. Δεν είμαι εναντίον της οποιασδήποτε θρησκείας ή θρησκευτικότητας, το θεωρώ καθαρά προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου για το αν θα είναι θρήσκος ή όχι. Θέλω όμως εδώ, σε αυτό το σημείο, να προσπαθήσουμε να βρούμε, αν θέλετε κι εσείς βέβαια και θα το σχολιάσετε κι εσείς στα σχόλια, αν μπορούμε να βρούμε ένα ανθρωπιστικό μήνυμα, ένα ανθρωπιστικό νόημα, ένα ανθρωπιστικό δίδαγμα που να μας δίνει αυτή η γιορτή των Χριστουγέννων,
το οποίο να καλύπτει και όσους δεν καλύπτονται από τα θρησκευτικά μηνύματα. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ακυρώσω ή να διαγράψω τη θρησκευτική πίστη του οποιοδήποτε παρακολουθεί αυτό το βίντεο, αλλά επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν θρησκευτικές αναφορές, ελεύθερα επιλέγουν να μην έχουν θρησκευτικές αναφορές, θα μπορούσαμε και για τους ανθρώπους εκείνους να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό νόημα, αν θέλετε καλύτερα, που μπορεί να έχει η γιορτή των Χριστουγέννων. Τι γιορτάζουμε στη γιορτή των Χριστουγέννων? Γιορτάζουμε την έλευση του Χριστού στη γη. Ο Χριστός ήταν μια ιστορική προσωπικότητα η οποία έχει ιδρύσει τη χριστιανική θρησκεία. Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θρήσκοι, ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος έχει από αγάπη έχει επιλέξει να γεννηθεί ως άνθρωπος και να έρθει στη γη για να μας σώσει. Μια ευκαιρία, για να δώσει μια ευκαιρία στους ανθρώπους να ακούσουν το κήρυγμά του και να σωθούν. Και πώς μπορούμε να δούμε ψυχοεκπαιδευτικά το νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων. Τι θα μπορούσε να σημαίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, σε μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού τους, σε μια διαδικασία που προσπαθούν να βρουν ποιοι είναι, τι είναι χρήσιμο για αυτούς στη ζωή, να βρουν τα όρια τους, να γνωρίσουν και να βρουν και το σκοπό για τον οποίο βρίσκονται στη ζωή, τι θα μπορούσαν να σημαίνουν τα Χριστούγεννα για τους ανθρώπους οι οποίοι εξασκούν ή προσπαθούν να εξασκήσουν την ψυχοεκπαίδευση. Ποιο μπορεί λοιπόν να είναι το δικό μας νόημα των Χριστουγέννων? Σε δύσκολες εποχές, που συνεχώς τα πράγματα αλλάζουν, και ενώ περιμένουμε πως θα αλλάξουν για το καλύτερο, αλλάζουν για το διαφορετικό, που κάποιες φορές είναι καλύτερο και κάποιες φορές όχι, γεννιέται η ελπίδα για την αλλαγή, για την καλοσύνη και για την αγάπη. Είμαστε πονεμένοι εμείς οι άνθρωποι από την κακία, από την αποξένωση, από τη μοναξιά και από την έλλειψη αγάπης και συνδεσιμότητας. Αυτό μας πονάει περισσότερο, όλους μας. Όλοι όσοι βρίσκουμε καταφύγιο σε αυτό εδώ το κανάλι, ερχόμαστε γιατί κουβαλάμε όχι έναν πόνο, πολλούς πόνους. Πένθος για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή μας νωρίς. Πένθος για σχέσεις που τελείωσαν. Πένθος για σχέσεις που καν δεν άρχισαν. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στη μελέτη της Βοστόνης ή στη μελέτη του Χάρβαρντ για την ευτυχία και έχουμε αναφερθεί και στο αποτέλεσμα και στο έβριμα της μελέτης αυτής που λέει ότι η ευτυχία συνίσταται σε βαθιές ανθρωπίνες νοηματοδοτημένες συνδέσεις. Συνδέσεις φτιάχνουμε, ψάχνουμε και φτιάχνουμε για να είμαστε καλά. Η γέννηση του Χριστού, τα Χριστούγεννα, μπορούν να μας δώσουν εμάς αυτό το ψυχοφέλιμο και ψυχοεκπαιδευτικό μήνυμα ότι μπορεί να γεννηθεί η αγάπη, ότι μπορεί να υπάρξει βαθιά ουσιαστική ανθρωπίνη συνδεσιμότητα, ότι μπορούμε να νιώσουμε γεμάτοι, ότι μπορούμε να νιώσουμε ευτυχείς, ότι μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα για καλύτερες μέρες, για βαθύτερες, ουσιαστικότερες και καλύτερες ανθρωπίνες συνδέσεις. Πώς? Με το να αναλάβουμε επιτέλους την ευθύνη του εαυτού μας ο καθένας και να εστιαστούμε στο πώς να βελτιώσουμε, να θεραπεύσουμε, να εξυγειάνουμε πρωτίστως και κυρίως τη σχέση μας με το δικό μας εαυτό.
Είναι καλή η εξωστρέφεια, είναι καλή η επένδυση πάνω στους άλλους ανθρώπους, όμως δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό, το να είμαστε εξωστρεφείς, να το επενδύουμε στους άλλους, αν δεν έχουμε επενδύσει ουσιαστικά στον εαυτό μας. Εάν δεν επιτρέψουμε, και όχι μόνο επιτρέψουμε, αν δεν επιδιώξουμε να γεννηθεί μια ουσιαστική βαθιά σύνδεση δική μας με τον εαυτό μας. Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, η διαπαιδαγώγηση που δεχόμαστε, ο δεσμός που έχουμε με τη μητέρα, με τον πατέρα ή με τους φροντιστές μας, επηρεάζει τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Επηρεάζει. Και νομίζω ότι παρόλο που είναι Χριστούγεννα, επειδή μιλάμε ακριβώς για το ανθρωπιστικό μήνυμα των Χριστουγέννων, δεν θα ήταν καθόλου αχρίαστο σε αυτό το χριστουγεννιάτικο πολυβλόγ, πολυβίντεο, να αναφερθούμε στη θεωρία του δεσμού. Να αναφερθούμε σε αυτά που έχει ανακαλύψει ο Μπολμπάι και έχουν εξελίξει οι ακολουθοί του, που έχουν να κάνουν με, ένα λεπτό να τα βρω, τα έχω εδώ πέρα, που έχουν να κάνουν με τους τύπους του δεσμού και πώς αυτοί επηρεάζουν τη σχέση μας με τον εαυτό μας πρωτίστως, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους στη συνέχεια. Λοιπόν, ο ιδεατός δεσμός που μπορεί να έχει η μητέρα, ο πατέρας, οι φροντιστές με το βρέφος που το μεγαλώνουν και σαν συνέπεια και σαν συνέχεια αυτός ο ιδεατός τύπος δεσμού να επικρατήσει και στις άλλες ανθρώπινες σχέσεις που έχει το παιδί μεγαλώνοντας και με τον εαυτό του και με τους άλλους, είναι ο ασφαλής τύπος. Ο ασφαλής τύπος δεσμού νιώθει άνετα να βασίζεται σε άλλους και να βασίζονται και εκείνοι σε αυτόν. Δεν έχει ιδιαίτερες ανησυχίες αν οι άλλοι τον αποδέχονται. Μπορεί να εμπιστευτεί και να συνάψει υγιείς δεσμούς. Πώς μπορεί κάποιος να έχει ένα ασφαλή τύπο δεσμού, εάν η μητέρα ή τα πρόσωπα που τον μεγάλωσαν ή το πρόσωπο που τον μεγάλωσε, είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και δεν τη διακατήχε φόβος, άγχος ή συναισθηματική αστάθεια κατά τη βρεφική ηλικία του ανθρώπου αυτού. Ο τέλειος δεσμός που θα ήταν καλό να είχε η μάνα μας μαζί μας θα ήταν ο ασφαλής τύπος δεσμού. Η μάνα μας να είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, γενικά οι φροντιστές μας, να μην διακατήχε το από φόβο, άγχος ή συναισθηματική αστάθεια. Τι γίνεται συνήθως όμως? Τι γίνεται σε πολλούς από αυτούς τους τύπους δεσμού? Ένας συνηθισμένος τύπος δεσμού είναι ο αχώδης τύπος. Όταν η μητέρα είναι μονική με την περιποίηση του παιδιού και αγχωμένη ταυτόχρονα, όταν όπως η μητέρα αισθάνεται ότι δεν τα καταφέρνει με τη φροντίδα του βρέφους της, το ίδιο αισθάνεται αργότερα και το παιδί ως ενήλικας πια ότι δεν τα καταφέρνει στη σύναψη υγιών δεσμών. Μία αγχώδης μητέρα, η οποία έχει μεγάλη εμμονή με την περιποίηση του παιδιού, μεταφέρει και μεταδίδει στο παιδί τον αχώδη τύπο δεσμού. Ο αχώδης τύπος θέλει να έχει απόλυτη συναισθηματική οικειότητα με τον άλλον και δεν φοβάται τη δέσμευση. Απλώς συνεχώς αισθάνεται ότι ο άλλος είναι απρόθυμος να έρθει κοντά. Ο αχώδης τύπος θέλει την απόλυτη συναισθηματική οικειότητα. Διαμορφώνει εξαρτητικές σχέσεις και αναζητά την απόλυτη δέσμευση και τη συνεχή στοργή. Νιώθει ότι δεν τον εκτιμούν οι άλλοι όσο τους εκτιμάει εκείνος και συνεχώς έχει ανάγκη να αγκιστρώνεται και να προσκολάται σε σχέσεις. Πόσοι από εμάς ίσως έχουμε ένα χώδη τύπο δεσμού, θέλουμε να έχουμε απόλυτη συναισθηματική οικειότητα με τους άλλους και συνεχώς αισθανόμαστε ότι άλλοι είναι απρόθυμοι να έρθουν κοντά,
διαμορφώνουμε εξαρτητικές σχέσεις και ψάχνουμε την απόλυτη δέσμευση και τη συνεχή στοργή. Νιώθουμε ότι δεν μας εκτιμούν οι άλλοι όσο τους εκτιμάμε εμείς και συνεχώς έχουμε την ανάγκη να αγκιστρωνόμαστε και να προσκολόμαστε σε σχέσεις. Αυτός είναι ο αγχώδης τύπος. Ο δεύτερος έτσι δύσκολος τύπος είναι αποφευκτικός τύπος δεσμών. Ο απορριπτικός τύπος δεν νιώθει άνετα με τις στενές συναισθηματικές σχέσεις. Έχει ανάγκη να παραμένει ανεξάρτητος και αυτάρκης, να βασίζεται αποκλειστικά στον εαυτό του και στις δύναμεις του. Και δεν αντέχει τις έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις. Ο αποφευκτικός τύπος προέρχεται από μια μητέρα που ίσως απέρριψε τις συναισθηματικές του ανάγκες κατά τη βρεφική ηλικία, είτε η ίδια είχε ψυχολογικά θέματα που δεν της επέτρεπαν να δοθεί συναισθηματικά και με συνέπεια στο ρόλο της. Ο αποφευκτικός τύπος είναι αυτός ο τύπος που συνήθως κάνει ghosting σε μια ερωτική σχέση. Είναι αυτός ο οποίος θέλει σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει αγαπούλες. Και λέει ότι ο αποφευκτικός τύπος προέρχεται από μια μητέρα που ίσως απέρριψε τις συναισθηματικές του ανάγκες κατά τη βρεφική ηλικία. Τα παιδιά των μητέρων οι οποίες μπορεί να είχαν εξαρτήσεις, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αποφευκτικοί τύποι. Ο τέταρτος τύπος είναι ο φοβικός. Ο φοβικός τύπος δεν απορρίπτει τελείως τις σχέσεις, αλλά δύσκολα εμπιστεύεται και δύσκολα βασίζεται πάνω σε άλλους, ανησυχεί πολύ μην πληγωθεί και διατηρεί μια ψυχρότητα που τον προφυλάσσει. Τα συναισθήματα του για τις κοντινές του σχέσεις είναι ανάμεικτα και ασταθή. Συνήθως ο τρόπος συσχετισμού με τους άλλους είναι κάπως απρόβλεπτος και συχνά τα άτομα αυτά έχουν αρνητικές εντυπώσεις όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για τους συντρόφους τους. Ο φοβικός τύπος προέρχεται από μια μητέρα που εκτός από το έντονο άγχος που είχε ίδια κυριεύεται και από ιδιαίτερες φοβίες αναφορικά με την υγεία του παιδιού της και με το μεγάλωμα του. Οι φοβίες αυτές της δημιουργούν ιδιαίτερες ανησυχίες και συναισθηματική αστάθεια. Αυτές τις πληροφορίες τις έχω πάρει από το ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο που κάνουμε με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για τη συνεξάρτηση. Έχουμε μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για την οποία σας είχαμε ενημερώσει και έχω πάρει αυτές τις, γι' αυτό τη βλέπετε ότι τις διαβάζω, έχω πάρει αυτές τις πληροφορίες από ένα από τα σεμινάρια που κάναμε με την Αριστονίκη, που τη έχει κάνει η Αριστονίκη τη βιβλιογραφική έρευνα. Γιατί σας τα διάβασα αυτά? Γιατί κατά τη γνώμη μου η βασικότερη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και για να μπορέσουμε να αναγεννηθούμε και να εκπληρώσουμε το ψυχοεκπαιδευτικό και ανθρωπιστικό μήνυμα των Χριστουγέννων είναι να προσπαθήσουμε και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της προσωπικής προσπάθειας αλλά και μέσω της ψυχοθεραπείας. Όσοι από εμάς δεν έχουμε ασφαλή δεσμό που συνδεόμαστε, ασφαλή τύπο δεσμού που συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους, όσοι μπορεί να έχουμε αποφευκτικό τύπο δεσμού, αγχώδη τύπο δεσμού, φοβικό τύπο δεσμού, να μετατρέψουμε αυτούς τις δυσλειτουργικούς τρόπους σύνδεσης σε ένα ασφαλή τύπο δεσμού. Αυτή είναι και όλη η ουσία της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, κατά τη γνώμη μου. Και παίρνω πάλι από το σεμινάριο, τα έχω σημειώσει γιατί μου άρεσαν και λέω αυτά είναι ωραία να τα ακούσουν όλοι σε ένα vlog, τον ορισμό της ψυχικής ισορροπίας. Πώς μπορούμε να καταλήξουμε, με την καλή έννοια, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ψυχική υγεία και ψυχική ισορροπία διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας. Ένας άλλος ορισμός της ψυχικής υγείας είναι αυτός που έχει δώσει η Μαρί Τζαχώτα. Η Μαρί Τζαχώτα είναι μια επιστήμονας η οποία ασχολήθηκε επισταμένως με την έννοια της ψυχικής υγείας και οι απόψεις της έγιναν αποδεκτές
από την έκθεση της Joint Commission on Mental Illness και Health. Έχει δώσει τον ορισμό της ψυχικής υγείας, ο οποίος λέει η απουσία της διανοητικής ασθένειας, mental illness, δεν είναι μια επαρκής ένδειξη της ψυχικής υγείας. Δηλαδή, ψυχική υγεία και ψυχική ισορροπία δεν είναι το να μην έχεις κάποια ψυχική διαταραχή ή κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι πολλά περισσότερα. Τι έχει πει η Μαρή Τζαχώτα γι' αυτό? Έχει πει ότι ως ψυχική υγεία ορίζεται μια κατάσταση ισορροπίας. Θυμάστε που μιλούσαμε τον τελευταίο καιρό για ψυχικά ισορροπημένους ανθρώπους, η οποία περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό, επίγνωση του ατόμου για την ταυτότητά του. Να ξέρω ποιος είμαι. Ποιος είμαι. Ποιος είμαι. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου στη γη. Ποιος είμαι και τι θέλω. Τη δυνατότητα αυτοδυναμίας, να είμαι ψυχικά, συναισθηματικά, πρακτικά, κοινωνικά, οικονομικά αυτοδύναμος. Δείτε το παράδειγμα της φίλης που λέγαμε προηγουμένως, η οποία προσπάθησε και έχει 3-4 χρόνια που προσπαθεί και κατάφερε επιτέλους να ξεφύγει από την οικογενειακή πολυκατοικία. Άρα έχει επιτύχει την προσωπική της αυτοδυναμία. Τη δυνατότητα διαχείρισης του στρες. Όλοι πιεζόμαστε, όλοι αγχωνόμαστε, δεν έχει άνθρωπο που δεν στρεσάρεται. Ο ψυχικά υγιής και ισορροπημένος άνθρωπος όμως έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να διαχειρίζεται δημιουργικά το στρες. Και για να διαχειριστείς δημιουργικά το στρες πρέπει να έχεις υγιή σχέση με τον εαυτό σου, πρέπει να έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, πρέπει να έχεις, να ξέρεις ποιος είσαι, να ξέρεις τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες σου και γενικότερα να έχεις συναισθηματογνωσία, η οποία συναισθηματογνωσία επιτυχάνεται και διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης. Τη δυνατότητα του ατόμου για ενεργητικότητα και ανεξαρτησία. Να μπορεί ο άνθρωπος να έχει όρεξη για ζωή και να είναι ανεξάρτητος από τα θέλη των άλλων και από τους περιορισμούς που του θέτουν οι άλλοι, είτε αυτή είναι οικογένεια, είτε αυτή είναι κοινωνία. Την ικανότητα ελέγχου του περιβάλλοντος, να ελέγχεις πού θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις. Την ικανότητα να αγαπά και να αγαπιέται. Εδώ έρχεται η χρησιμότητα των τύπων δεσμού που είπαμε προηγουμένως και πώς μπορούμε να πάμε από τον φοβικό, από τον αποφευκτικό ή τον αχώδη τύπο δεσμού στον ασφαλή τύπο δεσμού. Την ικανότητα να εργάζεται και να διασκεδάζει. Και τέλος τη δυνατότητα να επιλύει τα προβλήματά του. Υπενθυμίζω ότι αυτός ο ορισμός δόθηκε το 1958. Και παρόλο που έχει χαρακτηριστεί ως ένας πολύ αυστηρός ορισμός, οι εκπρόσωποι της θετικής ψυχολογίας, που η Μαρή Τζαχώτα είναι μία από τις... το έργο της Μαρή Τζαχώτα αποτελεί ένα από τους κεντρικούς πυλώνες της θετικής ψυχολογίας, υποστηρίζουν ότι δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό, εάν το πρόσωπο που θέλει να το επιτύχει εστιαστεί στη ψυχοεκπαίδευση του, στη ψυχοθεραπεία του και στην εξέλιξή του, τη ψυχοπνευματική του εξέλιξη. Έχω βρει και ένα άλλο κείμενο εδώ πέρα για τη Μαρή Τζαχώτα. Έχει γράψει το βιβλίο «Current Concepts of Positive Mental Health» το 1958, σύγχρονες έννοιες της θετικής πνευματικής υγείας, ψυχικής υγείας, και λέει τότε το 1958 είχε κριτικάρει τους ψυχολόγους ότι εστιαζόντουσαν σχεδόν αποκλειστικά στη ψυχική ασθένεια, στις ψυχικές διαταραχές και δεν έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στη ψυχική υγεία και ευεξία.
επιχειρηματολόγησε ότι η έννοια της ψυχικής ασθένειας ή ψυχικής διαταραχής ήταν από μόνη της επιστημονικά προβληματική, δεδομένου του ότι αυτό το οποίο θεωρείται ψυχική ασθένεια, η ψυχική διαταραχή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικές απόψεις, social conventions, από κοινωνικές όψεις, παρά από κάτι το οποίο έχει κάποια... ένα λεπτό να το βάλω αυτό, ένα λεπτό να το βάλω αυτό για να κάνουμε σωστή να κάνουμε σωστή μετάφραση. Ένα λεπτό να το βάλω στο Google Translate, γιατί το έχει εδώ πέρα στα αγγλικά και προσπαθώ να σας το μεταφράσω και μπορεί να μην το μεταφράζω σωστά. Ένα λεπτό. Θα το βάλουμε τώρα. Παρά κάτι γενές στο ανθρώπινο μυαλό. Ήταν πολύ πιο εθαρρυντική και πίστευε ότι η έννοια της ψυχικής υγείας, που είναι η φυσιολογική λειτουργία του νου στο κατάλληλο κοινωνικό πλαίσιο, πίστευε ότι η έννοια της ψυχικής υγείας είναι η φυσιολογική λειτουργικότητα του μυαλού στο κατάλληλο κοινωνικό πλαίσιο. Έχει εντοπίσει 5 χαρακτηριστικά των υγιών ανθρώπων. Είναι ικανοί να χειρίζονται ορθά το χρόνο. Έχουν νοηματοδοτούμενες κοινωνικές σχέσεις. Είναι ικανοί να δουλέψουν αποτελεσματικά, να συνεργαστούν με άλλους ανθρώπους. Έχουν ψηλή αυτοεκτίμηση και είναι τακτικά ενεργοί. Όταν λέει active, εννοεί και σωματικά active, αλλά και ψυχικά και πνευματικά active. Στις μελέτες της, οι οποίες έχουν αφήσει, στις μελέτες της, οι οποίες είναι ορόσημα για την ψυχολογία της of unemployment, της ανεργίας, βρήκε ότι οι άνεργοι άνθρωποι δεν είναι πολύ χαρούμενοι, κυρίως επειδή δεν έχουν πολλές από αυτές τις ικανότητες και όχι επειδή είναι φτωχοί. Είπαμε τα 5 χαρακτηριστικά με βάση τη Μαρί Τσαχώτα των ψυχικά υγιών ανθρώπων είναι ότι αυτοί είναι ικανοί να διαχειριστούν καλά το χρόνο, έχουν νοηματοδοτούμενες κοινωνικές σχέσεις, είναι ικανοί να εργαστούν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους, έχουν ψηλή αυτοεκτίμηση και είναι τακτικά ενεργοί. Και η αλήθεια λέει εδώ πέρα ότι πολλοί σύγχρονοι ψυχολόγοι με τις έρευνες τους έχουν επιβεβαιώσει τα ευρήματα της Τσαχώτα από το 1958 και ιδιαιτέρως τη σπουδαιότητα της δουλειάς που να μας δίνει νόημα και των στενών κοινωνικών σχέσεων στο να καταφέρουμε να αποκτήσουμε υποκειμενική και ψυχολογική ευεξία. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ξαναγεννηθούμε ψυχικά, πάμε τώρα στο νόημα των Χριστουγέννων, πώς μπορούμε να ξαναγεννηθούμε ψυχικά, πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας μέσα από μια οπτική ψυχικής υγείας και ευεξίας, πώς, με το να εστιαστούμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας, με το να εστιαστούμε στο να ξεπεράσουμε τα κομπλεξιλίκια μας, τις φοβίες μας και τα ψυχικά μας τραύματα, τα οποία κυρίως έχουν δημιουργηθεί κατά τη βρεφική και παιδική μας ηλικία, αλλά έχουμε κάνει και διάφορες άλλες προσπάθειες στην ενήλικη ζωή μας για να αποφύγουμε τον πόνο, οι οποίες μας έχουν προκαλέσει και άλλα τραύματα, και πολύ συχνά, ειδικά στις επιστολές που διαβάζουμε σε αυτό εδώ το κανάλι,
ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες σπουδαίες καταστάσεις που καταφέρνουμε όλοι μας και όλοι μας έχουμε καταφέρει κατά καιρούς, μηδενός εξαιρουμένου και εξαιρέτως των παρόντων, που θα έλεγε και η μάνα μου, και εξαιρετικά εμείς που είμαστε εδώ. Σημαίνει, προσπαθώ αυτή τη στιγμή να σκεφτώ για μένα ότι ναι, υπήρξαν τραύματα, ελλείψεις και παραλήψεις κατά τη διαπαιδαγώγησή μου, όμως και εγώ δεν τα πήγα πίσω. Με το που πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου, έκανα και εγώ ένα σωρό προσπάθειες να αποφύγω τον πόνο, οι οποίες οδήγησαν σε νέα τραύματα, σε νέα βάρη που έχουμε κουβαλήσει και έχω κουβαλήσει και συνεχίζω να κουβαλάω μαζί μου. Η προσπάθεια όμως είναι συνεχής, είναι αέναη και ο εστιασμός βρίσκεται στο να καταφέρουμε να εξυγειάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να κάνουμε το δεσμό μας με τον εαυτό μας, να το μετατρέψουμε σε ασφαλή δεσμό, είτε αυτός ήταν φοβικός, είτε αυτός ήταν αχώδης, είτε αυτός ήταν αποφευκτικός, και στη συνέχεια να κατακτήσουμε αυτές τις ιδιότητες που συνιστούν έναν άνθρωπο ψυχικά υγιή και έναν άνθρωπο που έχει ψυχική ευεξία. Και θα σας τη ξαναδιαβάσω αυτές τις ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες, με βάση τη Μαρί Τζαχώτε, που έχει ορίσει το τι σημαίνει ψυχική υγεία και ευεξία, οι άνθρωποι που είναι ψυχικά υγιείς είναι αυτοί που είναι ικανοί να διαχειρίζονται καλά το χρόνο τους, αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν να έχουν νοηματοδοτούμενες κοινωνικές σχέσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί να δουλέψουν αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους, οι άνθρωποι που έχουν ψηλή αυτοεκτίμηση και οι άνθρωποι που είναι τακτικά ενεργοί. Και πάμε σε αυτό το τελευταίο, στο τακτικά ενεργοί. Δεν μπορώ παρά να δηλώσω και να ξαναδηλώσω και να τονίσω και να ξανατονίσω πόση μεγάλη σημασία έχει στην επίτευξη της ψυχικής μας υγείας και ευεξίας και στη διατήρηση της ψυχικής μας υγείας και ευεξίας η σωματική άσκηση. Ναι, η σωματική άσκηση και κυρίως η σωματική άσκηση που γίνεται στη φύση. Έχουμε πει προηγουμένως, σας έχω πει στην αρχή αυτού του πολυβλόκ, του χριστουγεννιάτικου πολυβλόκ, ότι φέτος δεν κάνουμε live τα Χριστούγεννα όπως κάναμε πέρσι. Κάναμε έτσι μια αναδρομή στο πώς έχει αλλάξει η σχέση μας εδώ στο κανάλι μέσα στο χρόνο και το χρόνο που μας πέρασε και τον προηγούμενο. Εσείς που είστε εδώ στο κανάλι Τακτικοί Θεατές γνωρίζετε ότι από τα τέλη του Αυγούστου βρίσκομαι στην Κρήτη και θα έχετε παρατηρήσει όσοι παρακολουθείτε τακτικά τα βίντεο και ότι έχω καταφέρει να έχω καλύτερη σωματική υγεία, με την έννοια του ότι έχουν φύγει κάποια κιλά, αλλά και ότι έχω πάρει κάποιες αποφάσεις για τη ζωή μου, όπως το να κόψω το καπνίσμα, οι οποίες είναι αποφάσεις που θέλουν πολύ δύναμη να τις πάρει κανείς. Το άτμισμα έκοψα εγώ, 15 Δεκεμβρίου, πριν 10 μέρες, το άτμισμα ήταν. Το καπνίσμα το είχα κόψει πριν 7 χρόνια, αλλά και το άτμισμα είναι μια ωραιότατη εξάρτηση, ωραιότατη εντός εισαγωγικών. Τι ήταν αυτό που με βοήθησε περισσότερο για να πάρω την απόφαση αυτή? Η σωματική άσκηση. Η τακτική σωματική άσκηση μας ανοίγει το πνεύμα, μας απελευθερώνει το μυαλό. Το να περπατάμε έξω στη φύση τόσο απλά, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε, δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε σε ένα γυμναστήριο και να χτυπιόμαστε. Αν θέλουμε να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, να πηγαίνουμε. Και κάνει πάρα πολύ καλό η άσκηση και στο γυμναστήριο και με την επίβλεψη γυμναστού. Όμως για όλους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε εγώ δεν έχω το χρόνο να πάω στο γυμναστήριο, εγώ δεν έχω τα χρήματα να πάω στο γυμναστήριο, εγώ δεν έχω τα κουράγια να πάω στο γυμναστήριο. Απλά πράγματα όπως να βάλουμε τα αθλητικά μας στα παπούτσια και να βγούμε έξω από το σπίτι και να περπατήσουμε στη φύση που υπάρχει στην περιοχή μας, μπορεί να μας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας και να επέλθει ψυχική και σωματική, σωματική και ψυχική υγεία. Αυτά τα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, σας εύχομαι ολόκαρδα να ξαναγεννηθούμε, να βρούμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να μετατρέψουμε τον τύπο του δεσμού που έχουμε. Αν είμαστε φοβικοί,
αν είμαστε αποφευκτικοί, αν είμαστε αγχώδεις στον τύπο του δεσμού με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, να το επιδιώξουμε και να το επιτύχουμε, να αποκτήσουμε ασφαλή τύπο δεσμού. Να αποκτήσουμε τα χαρακτηριστικά ενός ψυχικά υγιούς και ισορροπημένου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που μπορεί να χειρίζεται καλά το χρόνο του. Ενός ανθρώπου που να το επιδιώκει και να το καταφέρει να έχει βαθιά νοηματοδοτούμενες σχέσεις. Και είπαμε, δεν χρειάζονται 23 και 33, 2, 3, όχι πολλές. Ενώς να γίνουμε άνθρωποι που να μπορούμε να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε καλά με άλλους ανθρώπους. Να γίνουμε άνθρωποι που να είμαστε τακτικά ενεργοί. Να είμαστε άνθρωποι με ψηλή αυτοεκτίμηση. Μας το εύχομαι αυτό ολόκαρδα. Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά αυτές οι γιορτές να αποτελέσουν μια αφορμή για να ξανασυστηθεί με τον εαυτό του και να ξανασυστηθεί με τους άλλους ανθρώπους στη ζωή του αργότερα. Εύχομαι να ξεκουραστούμε αυτές τις γιορτές, να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε ό,τι έχει ο καθένας στη ζωή του, όποιους ανθρώπους έχει στη ζωή του να τους απολαύσει, ό,τι σχέσεις έχει στη ζωή του να τις απολαύσει, ό,τι πρακτικό και ουσιαστικό έχει στη ζωή του να το απολαύσει, να βρούμε ο καθένας τη χαρά στη δική μας ζωή, να βρούμε τα κίνητρα για να στοχεύσουμε ακόμη ψηλότερα, για να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο, για να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, πιο ψυχικά υγιής, πιο ισορροπημένη. Πάντοτε υπάρχει πολύ περιθώριο για βελτίωση. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους, μια μεγάλη ζεστή νοερή αγκαλιά και εύχομαι να είστε και να είμαστε καλά. Σας αγαπώ.